Κουρσανίδης δεν άφησε τον Πασαλή, βγαίνει πολύ δύναμη ο Τζόρτζεβιτς. Φάουλ από τον Γκούμα. Ο Γκούμας που θα πάρει κίτρινη κάρτα, έχει ήδη πάρει μία από το πρώτο ημίχρονο. Είναι η δεύτερη κίτρινη κάρτα στον προηγούμενη φάση, εκτός φάσης δηλαδή, στον Ανατολάκη. Δεύτερη κίτρινη κάρτα και για τον Γεωργιάδη του Χαραλάμπου στο 60. Ο Παναθηναϊκός θα μείνει με 9 παίκτες μέσα σε ένα λεπτό μετά την δεύτερη αποβολή του Μάλα Μαντεβεκέλη. Εδώ παίρνει ο Ανατολάκης την μπάλα, μαρκάζει αυτό στο όμο με όμο με τον Γεωργιάδη. Προσπαθεί να αποφύγει τον αντίπαλο, το ανοίγει την μπάλα. Και αυτό το τάκλιν τιμωρείται με κίτρινη κάρτα. Κεφαλιά από τον Πολιτσιδάκη προς τα πίσω, μπαίνει ο Καραφιάλης στην φάση. Ο Τεβεγγέλης έχει δώσει φάουλ και κόκκινη κάρτα στον Μιλόγεβιτς, που ως τελευταίος παίκτης έπεσε πάνω στον Καραφιάλη. Ο Παναθηναϊκός θα μείνει με 8, καθώς ο Βλάντερ Μιλόγεβιτς είναι ο τρίτος παίκτης των Πρασίνων που αποβάλλεται στο 68 για αυτό το μαρκάρισμα πάνω στον Καραφιάλη. Εδώ η ανατροπή. Τελευταίος παίκτης ο Μιλόγεβιτς, πήρε τα πόδια του Καραφιάλη, φάουλ για τον Ολυμπιακό, κοκκίνη κάρτα για τον Μιλόγεβιτς. Η θέση απέναντι στον Νικοπολίδη, τον αποφεύγει, έχει ανοιχθεί στο πλάι ο Ήβης, ψάχνει στήριγμα, το βρίσκει στον Αλεξανδρή, η μπάλα στο σώμα παίκτη Παναθηναϊκού. Γλιτώνει ο Παναθηναϊκός από τρίτο γκολ σε αυτή την περίπτωση. Ο Μπασινιάστα, αυτός που πάνω στη γραμμή γλίτωσε τους Πράσινους από το τρίτο γκολ. Ο Ήβης που απέφυγε τον Νικοπολίδη, στη συνέχεια άνοιξε την μπάλα. Εδώ γύρισε για τον Αλεξανδρή, το μονοκόμματο σουτ. Με το χέρι νομίζω είναι ο Μπασινιάστα.